Κύριε καθηγητά, κύριε Τσούρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Respect Greece που συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ποιότητα της ζωής μας. Να πω ότι είστε καθηγητής, στο επικεφαλής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκέρφιλ, στα θέματα που αφορούν τα αυτόματα συστήματα πλοήγησης και αεροναυπηγικής. Σωστά το λέω? Πολύ σωστά και ευχαριστώ που με έχετε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε, καταρχάς να πω ότι είσαστε συγκεκριμένος, τα βραβεία σας είναι πάρα πολλά, αλλά αυτό το οποίο επεξεργάζεστε αυτή την περίοδο ίσως αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο πάρα πολλών ανθρώπων. Και όχι μόνο. Ασχολείστε με τα αυτόνομα συστήματα πλοήγησης. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς κάνετε για να το καταλάβουν όσοι ακούνε? Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο, λίγο πίσω από αυτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε δουλέψει τα τελευταία χρόνια σε κάποια συστήματα που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε μη επανδρομένα συστήματα σε διάφορες εφαρμογές. Μπορεί να είναι γεωργία, μπορεί να είναι επιβλέψεις κτηρίων ή επισκευές κτηρίων. Και τώρα σιγά σιγά προχωράμε να δούμε τη τεχνολογία που έχουμε βγάλει για την τεχνητή νοημοσύνη από τα συστήματα αυτά, να δούμε αν μπορούμε να μεταφέρουμε και σε αυτόνομα ή μη αυτόνομα αυτοκίνητα. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη να έχουμε αυτοκίνητα τα οποία θα μπορούν να οδηγούνται μόνο τους, αν μπορούμε να τους δείξουμε ότι είναι ασφαλή και μπορούν να μπουν στους δρόμους με τα κανονικά αυτοκίνητα, με τους κανονικούς οδηγούς. Και αυτό το ασχολούμαστε. Αυτό είναι όχι απλώς ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δημιουργεί πολλαπλά θέματα για συζήτηση. Πρώτον, ότι αν έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα, που δεν θα χρειάζεται δηλαδή η παρέμβαση του οδηγού για να μετακινηθεί ένας άνθρωπος από ένα σημείο σε ένα άλλο. Σωστά το καταλαβαίνω? Ναι, σωστά. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε από εφαρμογές που είναι πολύ πιο εύκολες. Δηλαδή, μπορούμε να ξεκινήσουμε με λεωφορεία που πηγαίνουν σε συγκεκριμένες λωρίδες που ξέρουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρονται, γιατί ξέρουμε ακριβώς τι κίνηση υπάρχει εκεί πέρα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε με μεταφορές που είναι επίσης, ας πούμε, σε περιοχές που μπορούμε να τις ελέγξουμε. Και σιγά σιγά κοιτάμε πώς μπορούν να μπουν. Στην Αγγλία δουλεύουμε παραπάνω αυτή τη στιγμή σε αυτό που λένε smart cities, δηλαδή πόλεις που έχουν αρκετό και επικοινωνίες και αισθητήρες που μπορούν να δώσουν πληροφορίες με όλη την κίνηση σε όλους τους δρόμους, σε πεζούς και αυτοκίνητα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν παραπάνω την κατανόηση από των αυτοκινήτων το τι γίνεται γύρω τους. Δεν βασίζονται μόνο στους δικούς τους αισθητήρες, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίρνει πληροφορίες από αισθητήρες που υπάρχουν στους δρόμους ή σε άλλα αυτοκίνητα και μπορούν να καταλάβουν τότε ποια είναι οι σωστές αντιδράσεις. Άρα, μπαίνει το θέμα, το μεγάλο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι άνθρωποι αρχίζουν να αντικατίθεται από ρομπότ, το λέω γενικά για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, όπου αυτή η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να απαλλαγούν από διάφορες λειτουργίες που τους καθήλωναν, χειρονακτικές εργασίες, ας πούμε. Ναι. Αν το βρούμε το ίδιο, δηλαδή στα αυτοκίνητα είναι στις διάφορες εργασίες όπως είναι η γεωργία, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αντί να έχει ο γεωργός να πηγαίνει να παίρνει τις πληροφορίες για τη σοδειά του που μεγαλώνει στα αγροτεμάχια, να μπορεί να πετάει ένα μη επανδρομένο που θα του δίνει τις πληροφορίες από το σπίτι του, οπότε δεν χρειάζεται να βγαίνει έξω. Άρα, στις καιρικές συνθήκες ο Γιώργος δεν χρειάζεται να μετακινείται. Το ρομπότ θα του δίνει την πληροφορία και θα μπορεί να κάνει όλη τη διαδικασία που έκανε ένας αγρότης. Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε, ένα πολύ μεγάλο μέρος της γεωργίας δεν είναι το να πηγαίνει να μαζεύει τη σοδειά, είναι να καταλαβαίνει πότε πρέπει να πάει να μαζεύει τη σοδειά. Και αυτό μπορεί να το δείχνει πληροφορίες με τους αισθητήρες και τα μη επανδρομένα που πηγαίνουν εκεί πέρα και μαζεύουν πληροφορίες. Οπότε μπορεί να κανονίσει πότε πρέπει να πάει
να ψεκάσει, πότε πρέπει να πάει να μαζέψει κτλ. Κύριε καθηγητά, εφόσον μιλάμε για μη επανδρομένα οχήματα, αεροπλάνα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρεθούν άνεργοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, αν αντικαταστήσει το ρομπότ, αυτό είναι η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Το ρομπότ εργατικής ανθρώπων δεν θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Το αντιλαμβάνομαι το τι λέτε. Αυτό γιατί, για παράδειγμα, για τα αεροπλάνα που πηγαίνουμε να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να ελαττώσουμε το πόσο πιλότους χρειαζόμαστε. Έχει γίνει μία μελέτη που έχει γίνει από τις αεροπορικές εταιρείες ότι εάν θέλουν να ικανοποιήσουν την ανάγκη των αεροπορικών γραμμών, μάλιστα, δεν μπορούμε να παράγουμε τόσους πιλότους όσα αεροπλάνα. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε για να βοηθήσουμε να μην χρειαζόμαστε δύο πιλότους σε αεροπλάνα, χρειαζόμαστε ένα και σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές να μπορεί να είναι κανένας. Τι λέτε τώρα, θα υπάρχουν δηλαδή αεροπλάνα χωρίς κανέναν πιλότο? Αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα, αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, το 95% της πτήσης, ναι, από περιοχή στην άλλη, γίνεται ήδη αυτόνομα. Ο πιλότος εκεί πέρα χρησιμοποιείται μόνο για ένα 5% της πτήσης. Συγγνώμη, μένω άφωνη γιατί δεν μπορούσα αυτό να το φανταστώ. Δηλαδή πετάει μόνο του το αεροπλάνο. Ήδη. Το 95% της πτήσης γίνεται χωρίς τον πιλότο. Γίνεται με το τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε βάλει ήδη πάνω στο αεροπλάνο. Πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να μην χρειάζονται πιλότοι στα αεροπλάνα? Ποιο είναι το χρονικό διάστημα εκείνο δηλαδή που βλέπετε να εφαρμόζεται αυτό γενικευμένα? Αυτή τη στιγμή είστε στην Αμερική και στο Λος Άντζελες και γνωρίζετε ότι η Uber ήδη ξεκινάει πτήσεις εκεί πέρα. Στη Γαλλία η Airbus ξεκινάει ήδη. Η Airbus ξεκινάει, έτσι. Το Ντουμπάι έχουν γίνει ήδη οι πρώτες πτήσεις για μέσα στην πόλη για αεροταξί. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι είναι διαδεδομένο, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που ήδη κάνουμε πειράματα και ήδη αρχίζουμε και πετάμε μη επανδρομένα αεροπλάνα με ανθρώπους μέσα. Λοιπόν, μη επανδρομένα αεροπλάνα πετάνε ήδη χωρίς ανθρώπους. Χωρίς ανθρώπους. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που έχει να κάνει με την ηθική. Αυτά τα ρομπότ, τα οποία πλέον θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, τους πιλότους ή τους οδηγούς αυτοκινήτων, πώς θα μπορούν να εκτιμήσουν, να αποφύγουν τις συνθήκες ατυχήματος? Και σας δίνω ένα παράδειγμα. Οδηγώ. Νιώθω ότι πρόκειται να γίνει δυστύχημα, να χτυπήσω ένα σκύλο που βλέπω να πετάγεται και εκείνη την ώρα πατάω φρένο. Ο σκύλος σώζεται, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί ατύχημα με άλλους οδηγούς. Με τη βοήθεια του ρομπότ, το ρομπότ θα σκοτώσει το σκύλο για να σώσει τον άνθρωπο? Εάν το βλέπουμε από καθαρά ηθικό και έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ ενός ζώου και ενός ανθρώπου, πιστεύω αυτό η απάντηση είναι εύκολη να δοθεί. Ο άνθρωπος πιστεύουμε ότι έχει παραπάνω αξία από ένα ζώο. Αλλά γενικά για τα ηθικά προβλήματα κοιτάμε σε συναδέλφους που είναι κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι να μας πούνε ακριβώς πώς μπορούν να καταλήξουν σε κάποιες οδηγίες για συμπεριφορές οδηγήματος, οι οποίοι πλοήγησης αεροπλάνων, οι οποίες είναι αποδεκτές και από την πολιτεία, αλλά και από το ευρύτερο κοινό, και μετά να πληροφορήσουν εμάς και να μας πούνε αυτό πρέπει να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, αυτές οι συμπεριφορές που πρέπει να πιάσετε και να προγραμματίσετε στο πρόγραμμά σας, και κοιτάμε μετά το πώς θα κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Δηλαδή, εδώ αυτό που μου λέτε είναι ότι χρειάζεται συμβολή ψυχολόγων και κοινωνιολόγων για να αποφασίσουν αν εγώ οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, οδηγώντας το αυτοκίνητο θα το οδηγεί το ρομπότ, εάν δει μπροστά
ότι μπορεί, αν συνεχίσει την πορεία του, να σκοτώσει δύο ηλικιωμένους ή αν αλλάξει πορεία να πέσει πάνω σε μία μηχανή, αν είναι ηθικά, εντός εισαγωγικών, προτιμότερο να σκοτωθούν οι ηλικιωμένοι και να σωθεί η μηχανή του οδηγός. Ναι, απλώς κοιτάμε όλες τα μέσα που μπορεί να γίνουν νωρίτερα. Δηλαδή, κοιτάμε πώς μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή των ανθρώπων, ας πούμε. Πώς, αν έχει μπορεί να βγάλει παραπάνω φώτα για να τους, ήχο που να τους ενημερώσει. Μπορεί να δει, ας πούμε, αν μπορούσε να συνδεθεί με άλλα αυτοκίνητα που να δώσουν πληροφορίες ότι εκεί πέρα πηγαίνουν πεζοί, οπότε ελάττωσε την ταχύτητα πριν πλησιάσει στην περιοχή αυτή. Θα μπορεί οι αισθητήρες από τους δρόμους που έχουν βάλει οι κάμερες να μπορούν να δώσουν πληροφορίες αυτές. Κοιτάμε δηλαδή όλους τους τρόπους που να μπορεί να μειωθεί το πρόβλημα αυτό, αλλά στην περίπτωση που δεν γίνεται, κοιτάμε πάλι στους κοινωνιολόγους και ψυχολόγους συναδέλφους να δούμε κοινωνικά και ψυχολογικά ποιο είναι η αποδεκτή συμπεριφορά. Και μπορείτε να καταλάβετε ότι και ένας άνθρωπος να οδηγούσε σε κάποιες περιπτώσεις έχει τα ίδια ηθικά διλήμματα όπως θα έχει και το μη επανδρομένο αυτοκίνητο. Πόσο θα μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος στην απόφαση του ρομπότ? Αυτή τη στιγμή στο πρώτο τουλάχιστον στάδιο και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα θα έχει το δικαίωμα και θα του επιτρέπουμε να μπορεί να αναλάβει το τιμόνι ή τις οδηγίες, να σταματήσει το αυτοκίνητο είτε να αλλάξει την κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή βρίσκεστε σε μία εξειδίκευση επιστημονική τέτοια που μπορεί πιθανόν εσείς ως άνθρωπο να αντιμετωπίσετε κάποια διλήμματα. Υπήρχε κάποια τέτοια στιγμή που προβληματιστήκατε? Ναι, αλλά κοιτάξτε τι κοιτάμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Θα προτιμούσατε να έχετε ηλικιωμένους ή ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μην πηγαίνουν στους δρόμους ή να έχετε να φτιάξετε μια τεχνολογία όπου να τους βοηθείτε να μπορούν να έχουν κινητικότητα, να μπορούν να πηγαίνουν στα ψώνια τους και στους φίλους τους όταν χρειάζονται? Φυσικά το δεύτερο. Θα θέλατε να έχετε, ας πούμε, ασθενοφόρα που θα μπορούν να πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ασφαλείς στις περιοχές να συλλέγουν τους ασθενείς ή να έχετε λιγότερα επειδή έχετε λιγότερους οδηγούς? Φυσικά. Θα θέλατε αυτό, κάποιο υπτάμενο όχημα να μπορεί να πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ασφαλή να συλλέγει πάλι ασθενείς ή να περιμένετε ελικόπτερα με πιλότους που δεν υπάρχουν σε νούμερα που περιποδέλουμε να κάνουν δουλειά αυτή. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχουν μία σειρά από λόγοι που η τεχνολογία θα βοηθήσει τον άνθρωπο και πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να την κάνουμε ασφαλή. Δεν αγνοούμε τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσει, αλλά κοιτάμε τρόπους, όχι μόνοι μας, με μία σειρά από συναδέλφων, θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με ένα αποδεικτό τρόπο. Ούτως ή άλλως, άσχετα μέσα τη τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει να κάνει την πλοήγηση αυτών των οχημάτων ή έναν άνθρωπο, υπάρχουν περιπτώσεις που τα ίδια ηθικά διλήμματα θα αντιμετωπίσουν και οι δύο. Και απλώς βλέπουμε πώς μπορούμε να κάνουμε ότι θα έκανε ακριβώς την αντίδραση ενός καλού οδηγού ή ενός καλού πιλότου. Οι επιβάτες των αεροπλάνων που δεν θα έχουν πιλότους θα ξέρουν ότι τους οδηγεί ένα ρομπότ? Να σας πω, αν θέλετε να το ρίξετε αυτό ή όχι, αλλά θα το πω ούτως ή άλλως. Ναι. Όταν είχαμε ρωτήσει το ίδιο πράγμα, μας είχαν πει κάτι Αμερικάνοι συνάδελφοι. Ναι. Σε ένα μελλοντικό αεροπλάνο θα έχουμε στο cockpit που είναι οι πιλότοι, θα έχουμε ένα άνθρωπο και ένα σκύλο μαζί. Έναν άνθρωπο και ένα σκύλο! Ο άνθρωπος θα είναι εκεί πέρα για να νιώθουμε εμείς ότι υπάρχει ένας πιλότος και ο σκύλος να είναι σίγουρος ότι δεν θα ακουμπήσει κανένα κουμπί. Ωχ!
Νομίζω ότι κλείνουμε αυτή την συζήτηση που έβαλε πάρα πολλά θέματα με κάτι πολύ αισιόδοξο που ήρθε από εσάς και από την καλή σας διάθεση. Για το Respect Greece θέλω να σας ευχαριστήσω. Μας θυμάτε, μας κάνετε περήφανους που έχετε φτάσει την έρευνα μέχρι σε αυτό το επίπεδο. Την ευχηθώ, έχετε πάρα πολλά βραβεία, πάρα πολλές διακρίσεις. Ακόμα ψηλότερα εσείς και η ομάδα σας. Χίλια ευχαριστώ. Είμαι ο Αντώνης Τσούρδος, καθηγητής μη αυτόνομων συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλ του Ηνωμένου Βασιλείου. Δουλεύουμε με πάρα πολλούς Έλληνες συναδέλφους από ελληνικά πανεπιστήμια. Έχουμε εδώ πέρα αρκετούς Έλληνες φοιτητές και στο δημόσιο πανεπιστήμιο στην περιοχή αυτή. Θα ήθελα πάρα πολύ συνεργασία αυτή και με Έλληνες συναδέλφους από ελληνικά πανεπιστήμια να συνεχιστεί, αλλά και Έλληνες φοιτητές να έρθουν εδώ πέρα να δουλέψουν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Respect Greece.